τελευταίο μέρος αυτής της ημερίδας, να πω για μία ακόμη φορά ότι μιλάμε για μία υβριδική μορφή ημερίδας, δηλαδή λόγω του COVID-19 έχουμε λίγα άτομα στην αίθουσα όπως ορίζει το πρωτόκολλο, αλλά έχουμε live streaming και μας παρακολουθούν και από το site του συνεδρίου αλλά και από το enikos.gr και από το real.gr. Κατά συνέπεια, βάσει του live streaming έχουμε κάποιες εκατοντάδες που μας παρακολουθούν, συνέδρους εννοείται, όχι απλό κοινό. Κατά συνέπεια, συμπεριφερόμαστε και ανάλογα. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω καταρχήν την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα. Καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Και να ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι του συνεδρίου, το οποίο αφορά στη στρατηγική για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, γιατί αυτό είναι το νέο ΕΣΥ ή αυτό φιλοδοξούμε να είναι το νέο ΕΣΥ. Και ήθελα να ξεκινήσω, κυρία Υπουργέ, λέγοντας το εξής. Η αίσθηση είναι ότι η πανδημία χτύπησε τα εθνικά συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και είναι φανερό ότι το βάρος το σήκωσε ο δημόσιος τομέας, το εθνικό σύστημα υγείας, όχι ο ιδιωτικός τομέας, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εάν θεωρήσουμε ότι πριν την πανδημία υπήρχε μια διεθνή τάση για το πώς πρέπει να μετεξελιχθούν τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, μετά την πανδημία άλλαξε κάτι σε αυτό το σχεδιασμό? Βλέπετε εσείς ότι ο σχεδιασμός της επόμενης δεκαετίας θα επηρεαστεί διεθνώς, για την Ελλάδα θα τα πούμε μετά, θα επηρεαστεί διεθνώς από αυτή την πανδημία ή θα συνεχιστεί ως είχε? Νομίζω ότι είναι σαφές ότι επηρεάζεται διεθνώς, γιατί όλο αυτό το διάστημα ανέδειξε και τα πολύ καλά, τα δυνατά σημεία των συστημάτων υγείας και τις δυσκολίες. Δηλαδή, έδειξε πόσο σημαντική είναι, παραδείγματος χάρη, η χρήση της τεχνολογίας. Γιατί χρειάστηκε τηλεϊατρική όταν δεν μπορούσαν οι άνθρωποι στην αρχή της πανδημίας να βγαίνουν εύκολα από τα σπίτια τους. Γιατί μας έδειξε πόσο πολύ είναι σημαντικές οι ομάδες που δουλεύουν οι άνθρωποι. Νομίζω όμως ότι ουσιαστικά βαδίζουμε σε αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι πρέπει να γίνονται στο συστήματα υγείας. Δηλαδή, τα συστήματα υγείας να είναι ανθρωποκεντρικά, επικεντρωμένα στον ασθενή, τις ανάγκες του και όχι μόνο τις ανάγκες του, αλλά και τις προσδοκίες του για το μέλλον. Να είναι ευέλικτα, να εξελίσσονται δηλαδή με βάση τα καινούργια πράγματα που χρειάζεται να μπουν. Από τις καινούργιες τεχνολογίες, από τις καινούργιες ανάγκες, αν θέλετε από την κλιματική αλλαγή, από το γεγονός ότι μεγαλώνουμε, γινόμαστε γυραιότεροι σαν πληθυσμός. Αλλά όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν στα συστήματα υγείας και να εξελίσσονται συνεχώς ανάλογα με το πώς εξελισσόμαστε κι εμείς και τι καινούργιο υπάρχει. Νομίζω λοιπόν ότι ο γενικός σχεδιασμός παραμένει έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Ούτως ή άλλως δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω γενικά για το που βαδίζει η ιατρική. Αυτό είναι το θέμα. Σε ένα σχεδιασμό βασισμένο στον άνθρωπο, όπου ο ασθενής έχει σαφώς φωνή και οι δικές του επιθυμίες γίνονται ακουστές από την ομάδα που τον παρακολουθεί, αλλά επίσης και σε επίπεδο πολιτικής υγείας πάλι γίνονται ακουστές οι φωνές των ασθενών και συμμετέχουν πια στην πολιτική υγεία, στη χάραξη, στην εισαγωγή νέων φαρμάκων, νέων τεχνολογιών. Άρα αυτά ενδυναμώθηκαν νομίζω ακόμη περισσότερο με την πανδημία. Πάντως στην Ελλάδα είχαμε την εξής ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα κράτη. Πριν την πανδημία, στη συνείδηση της κοινής γνώμης των πολιτών, των ασθενών, των συγγενών των ασθενών, το ΕΣΥ ήταν ένα μάλλον προβληματικό και απαξιωμένο, έτσι, μια απαξιωμένη μπράντα. Έγινε η πανδημία, το σύστημα άντεξε, οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το προσωπικό έγιναν οι ήρωές μας. Δύο χρόνια κυριολεκτικά και ανθρωποκεντρικά πάντοτε έδωσαν τα πάντα και νομίζω ότι αντεστράφει αυτή η εικόνα για το δημόσιο σύστημα υγείας, τουλάχιστον ως προς το προσωπικό του, γιατί οι υποδομές είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς περιμένουμε να δούμε πώς η πολιτεία θα επιβραβεύσει, γιατί δεν νομίζω ότι είναι η σωστή λέξη, αλλά πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό την αντιστροφή και σε αυτή την ανάγκη πλέον το ΕΣΥ να στηριχθεί πραγματικά και ουσιαστικά. Ναι. Είναι σαφές ότι το ΕΣΥ πρέπει πραγματικά να στηριχθεί και ουσιαστικά
Πραγματικά έχετε δίκιο, αναβαθμίστηκε νομίζω στα μάτια των ανθρώπων, ναι, στην συνείδηση των, όλων των Ελλήνων το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο φυσικά βασίζεται πάνω στους ανθρώπους που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και νομίζω ότι το βλέπουμε και τώρα, γιατί πραγματικά και τώρα που πάλι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, οι άνθρωποι του συστήματος υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνολόγοι, πάντες είναι εκεί, υπό συνθήκες συνεχούς πίεσης 2 χρόνια τώρα. Χωρίς ουσιαστικά άδειες, χωρίς τίποτα. Άρα, σίγουρα πρέπει να υπάρξουν διαφορές και θα υπάρξουν διαφορές και για τα οικονομικά και για τα επιστημονικά και για την εκπαίδευση και για τις δυνατότητες εξέλιξης, παράλληλα με αυτά που θα συμβαίνουν στις δομές του συστήματος υγείας που θα αναβαθμιστούν. Και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και οι δομές των επιγόντων και οι δομές των νοσοκομείων και οι δομές εξυπηρέτησης των ασθενών στο πρωτοβάθμιο επίπεδο και το πώς μπορούμε να το κάνουμε. Άρα έχουμε ένα πολύ μακρύ δρόμο. Για να τον κάνουμε αυτό το δρόμο πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και είμαστε ήδη σε επαφή και με τους συλλόγους, με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και με την Ένωση Νοσηλευτών και με τους ασθενείς και έτσι προχωράμε. Και μιλάμε. Θα παραμείνω στο θέμα και θα σας πω το εξής, ότι εσείς είστε ένας άνθρωπος με τεράστια πείρα μέσα από το ΕΣΥ, μέσα από τις δομές. Όχι μόνο γιατί είστε γιατρός, αλλά γιατί δουλεύετε σε δημόσιο νοσοκομείο, είστε διευθύντρια, έχετε την εικόνα σε όλες τις βαθμίδες και εκ των έσω. Κατά συνέπεια, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, πολιτικοί και τεχνοκράτες μπορεί να έχουν πολύ σωστές απόψεις, αλλά δεν έχουν αυτό που λέμε βίωμα. Και τα ελληνικά νοσοκομεία από μόνα τους είναι case studies. Δηλαδή, δεν υπάρχει εύκολα σε άλλη δυτικοευρωπαϊκή χώρα κατάσταση όπου, για παράδειγμα, μέχρι πρότινος την λογική της αποκλειστικής νοσοκόμας την έκανε ο συγγενής. Δηλαδή, αυτό ήταν περίεργα τα πράγματα. Οπότε, εσείς προφανώς θα προτεραιοποιήσετε κάπως διαφορετικά τις ανάγκες. Μπορείτε να το περάσετε αυτό σαν πολιτική, σε ένα πολιτικό σύστημα. Το να αλλάξουμε, το να βοηθήσουμε να προτεραιοποιήσετε λίγο περισσότερο σαν γιατροί τις ανάγκες του ΕΣΥ. Προφανώς πρέπει να το προτεραιοποιήσουμε και νομίζω ότι πρέπει να το προτεραιοποιήσουμε δουλεύοντας όλοι μαζί και συνεργαζόμενοι όλοι μαζί. Και οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να γίνεται με κουβέντα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση. Η ερώτηση είναι, ένας γιατρός έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο προτεραιοποιεί τις αλλαγές που πρέπει να κάνει, ας πούμε, στα νοσοκομεία και στο ΕΣΥ. Και η ερώτηση είναι, όχι σε αντίθεση με τους πολιτικούς, αλλά σε καλύτερη εικόνα με τους πολιτικούς. Εσείς θα προτεραιοποιήσετε ποια κομμάτια στις αλλαγές του νοσοκομείου? Πρέπει να κάνουμε 2 αλλαγές παράλληλα. Το ένα είναι ο άνθρωπος που έρχεται στο νοσοκομείο να εξυπηρετείται εύκολα, γρήγορα και όχι μόνο στο νοσοκομείο, γενικά στο σύστημα υγείας, ενώ και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, να ξέρει πού θα απευθυνθεί, να υπάρχουν υπηρεσίες υγείας στην περιοχή του για τα χρόνια προβλήματα και για τα απλά προβλήματα και να μπορεί να υπάρχει εύκολα η διακομιδή του ή το να μπορεί να πάει σε ένα δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσοκομείο για ένα πιο σύνθετο πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει παράλληλα η ομάδα, η πλήρης και υποστηρικτική για τον άρρωστο, γιατί όσο μεγαλώνουμε έχουμε περισσότερα προβλήματα παράλληλα, δηλαδή έχουμε 2 και 3 και υπέρταση και διαβήτη και οστεοαρθροπάθεια, διάφορα πράγματα που τα φάρμακα του ενός πολλές φορές επιβαρύνουν το άλλο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρξει σαφώς αλλαγή στις συνθήκες εργασίας και στις απολαβές όλων των ανθρώπων που είναι στο ΕΣΥ. Άρα έχουμε 2 ειδών. Το ένα πρέπει οι ασθενείς να αισθάνονται ασφάλεια και να εξυπηρετούνται μέσα στο σύστημα υγείας απόλυτα και να είναι ευχαριστημένοι και να το δηλώνουν αυτό, να φαίνεται η ικανοποίηση. Και το δεύτερο, αυτή την ίδια ικανοποίηση πρέπει να αισθάνονται όσοι δουλεύουν στο σύστημα υγείας. Πάντως υπάρχει μια διαφορά. Εγώ είμαι και πολύ ενεργή στα social media και διαβάζω και σήμερα που μιλάμε και χτες και προχτές. Ο κόσμος παραπονείται για πράγματα τα οποία είναι βασικά. Δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, σεντόνια, δεν υπάρχουν πετσέτες, δεν υπάρχουν σε μεγάλα νοσοκομεία. Και διερωτώ με, μεταξύ αυτών που κατά καιρούς οι υπουργοί υγείας, είτε το πολιτικό σύστημα
εξαγγέλει τα τελευταία 30 χρόνια και στο ότι βρισκόμαστε ακόμα στη φάση όχι των ράντζων, γιατί το ράντζο μπορεί να είναι μια στιγμιαία κατάσταση σε κάθε νοσοκομείο. Αλλά στο να λείπουν βασικές υποδομές, δεν μπορεί δηλαδή στα σοβαρά να λες του άλλου φέρε μου πετσέτες από το σπίτι σου. Με εντυπωσιάζει, δεν έχουμε τέτοιου είδους αιτήματα. Όταν έχουμε, τα αντιμετωπίζουμε κατευθείαν. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση γιατί στο νοσοκομείο που δούλευα εγώ μέχρι πριν από 3 μήνες, είχαμε κατά καιρούς ελλείψεις, αλλά τις ελλείψεις τις έβλεπε η διοίκηση και είτε τις έλυνε το Υπουργείο, είτε υπήρχαν και δωρεές, και πρέπει να πω ότι αυτόν τον καιρό, αυτά την τελευταία διετία, δόθηκαν πάρα πολλές δωρεές και πρέπει να ευχαριστήσουμε πραγματικά όλους τους ανθρώπους που συνέτρεξαν, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντική η προσφορά. Εάν υπάρχουν ελλείψεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα να δώσουμε σεντόνια προς Θεού. Δηλαδή, αν έρχεται η ζωή μας σε εμάς, το δίνουμε την άλλη μέρα. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς όμως έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα gap. Και νομίζω ότι και οι ασθενείς έχουν την ίδια αίσθηση, ή πολλοί ασθενείς έχουν την ίδια αίσθηση. Υπάρχει ένα gap μεταξύ αυτού που περιγράφεται ότι είναι το επίπεδο από το οποίο θέλουμε να ανέβουμε και του επίπεδου που στην πραγματικότητα παρέχονται υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία. Ίσως αυτό το gap να είναι και, αν θέλετε, και το ζητούμενο. Τουλάχιστον να ξεκινάμε όλοι και να έχουμε την ίδια εντύπωση. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική και η ξενοδοχειακή υποστήριξη ενός νοσοκομείου, γιατί ο άλλος θα πάει και θα μείνει εκεί. 1, 2 και 3 μέρες, και προφανώς τα πράγματα πρέπει να είναι πολιτισμένα γύρω μας. Να είναι βαμμένοι οι θάλαμοι, να υπάρχουν τουαλέτες. Τα βασικά, δηλαδή, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχουν. Όπου χρειάζεται, και θα μπουν και χρήματα στα νοσοκομεία και θα γίνουν αλλαγές, αλλά όπου χρειάζεται και υπάρχουν προβλήματα τέτοιου είδους, σεντόνια δηλαδή, προς Θεού λύνονται άμεσα. Λοιπόν, υπάρχει μία. Ακούσαμε και τον κύριο Ξανθό πριν. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπάρχει και διατυπώνεται ένας προβληματισμός γύρω από το τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε σαν κυβέρνηση στις συμπράξεις και τις συνεργασίες που σκοπεύετε να κάνετε με τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι χρήζει έτσι λίγο μεγαλύτερης, δεν όχι ανάλυσης, αλλά επεξήγησης, γιατί θα αρχίσει να δημιουργείται η αίσθηση ότι αυτό που είπε ο κύριος Ξανθός, για παράδειγμα, ήταν ότι παραχωρείται χώρος του ΕΣΥ στους ιδιώτες. Δεν είμαστε, λέει, κάθετα αντίθετοι, ήδη υπάρχουν συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δεν είμαστε κάθετα αντίθετοι στην έννοια της σύμπραξης, αλλά στον τρόπο που αυτή η κυβέρνηση φέρνει στο νέο ΕΣΥ τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ποιο είναι αυτό στο οποίο έχει αντίρρηση, ποια πράξη υπάρχει αντίρρηση. Εγκάζω το πρώτο και κυριότερο, βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο οι γιατροί μπορούν να είναι και στις δύο πλευρές του συστήματος, και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο, η έννοια δηλαδή ο χώρος γίνεται διαπερατός. Να απαντήσω. Καταρχήν, υπάρχουν ήδη κατηγορίες γιατρών που μπορούν να είναι μέσα και έξω από το σύστημα, όπως είναι οι στρατιωτικοί γιατροί, όπως είναι οι πανεπιστημιακοί γιατροί. Άρα το έχουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι δε επιμελητές του ΕΣΥ βγήκαν σε πλήρη και μη αποκλειστική απασχόληση το 2003, αν δεν απατώμα, ή το 2004. Δεν δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εξακολουθούσε να λειτουργεί πολύ καλά. Το μη αποκλειστική απασχόληση, και δεν σας λέω ότι προχωράμε εκεί, αλλά τη μη αποκλειστική απασχόληση την έχει όλη η Ευρώπη ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι που θα είναι πρωτοφανές στην Ελλάδα. Και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα παραδείγματα που ισχύουν σε άλλες χώρες, που τα συστήματά τους δουλεύουν περίφημα. Η Αγγλία, δηλαδή, έχει ένα εθνικό σύστημα υγείας, στο οποίο αρκίζονται όλοι στο όνομά του. Δηλαδή, θεωρούν όλοι ότι είναι ένα εξαιρετικό σύστημα. Ναι. Οι γιατροί δουλεύουν 2 μέρες μέσα, 3 μέρες έξω, ή 3 μέρες μέσα, 2 μέρες έξω. Δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής. Η Κροατία δεν έχει πλήρη και αποκλειστική. Άρα, δεν είναι κάτι που θα κάνουμε εμείς, εάν αποφασίσουμε ότι θα το κάνουμε αύριο και θα είναι κάτι καινοφανές στην Ελλάδα, είναι κάτι που ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ή αλλαγές στην εκπαίδευση που κάνουμε, παραδείγματος χάρη. Ξεκινάμε με τους απόφοιτους θεατρικής που κάνουν μια κλινική άσκηση ως αυτόνομη γιατροί πια, όπως κάνουν οι δικηγόροι στη χώρα μας, παραδείγματος χάρη. Όπως κάνει επίσης ο στρατός. Όπως κάνει όλη η Ευρώπη. Αυτά δεν είναι καινούργια πράγματα που ισχύουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι πράγματα που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και μπορούν να ισχύσουν και σε εμάς. Και να φέρουν μια καλύτερη ισορροπία
για το πλήρη και αποκλειστική που λέτε. Υπάρχουν άνθρωποι, έχουμε συζητήσει για απογευματινά χειρουργία, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ασθενείς, εγώ θέλω να διαλέξω τον γιατρό μου και θέλω να έχω μια αμοιβή. Δικαίωμά μου είναι. Υπάρχουν ήδη απογευματινά γιατρία για τους παθολόγους. Γιατί να μην υπάρχουν και χειρουργία για τους χειρουργούς και τους αναισθησιολόγους. Και το προσωπικό, το υπόλοιπο επίσης. Άρα είναι πράγματα που μπορούμε να κουβεντιάσουμε και θα τα κουβεντιάσουμε. Δεν θα φέρουμε κάτι. Κανέναν θα υπάρξει δηλαδή διακομματικός διάλογος πάνω σε αυτό το θέμα. Θα υπάρξει σίγουρα διάλογος με όλους τους φορείς που έχουν σχέση. Δηλαδή με τους πολίτες, με τους νοσηλευτές, με τους γιατρούς, με όλους τους ανθρώπους. Πάντως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι και εκ πείρας, ότι τέτοιου είδους αλλαγές, για να μην πέσουν από την επόμενη ή τη μεθεπόμενη κυβέρνηση, συνήθως απαιτούν, αν και δεν είναι και σίγουρο ότι ακόμα και αν διασφαλίσουν μια μεγαλύτερη και ευρύτερη πλειοψηφία, πάντως απαιτούν μια διακομματική συνένεση. Προφανώς. Είναι βασικό δηλαδή στοιχείο να πείσετε και την Ελλάσσονα και Μίζωνα αντιπολίτευση γι' αυτά. Ουσιαστικά η Μίζωνα και η Ελλάσσονα αντιπολίτευση αντιπροσωπεύει τον κόσμο, τους πολίτες της Ελλάδας, τους οποίους βεβαίως πρέπει πρώτα να πείσουμε για το τι αλλαγές θα έρθουν και πώς θα έρθουν και πώς θα είναι καλύτερες. Ωραία. Και θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Γιατί ήταν και ένα μήνυμα που μας ήρθε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου από το chat του εξωτερικού. Υπάρχει πρόβλημα, το αναφέρθηκε και πριν, υπάρχει πρόβλημα στο ιατρικό προσωπικό της χώρας. Το brain drain δηλαδή στους γιατρούς ήταν εντυπωσιακό, όχι μόνο όλα τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης. Την ίδια στιγμή όμως, πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος ή μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει 12-14 χρόνια σπουδών και να αμείβεται με 1.000-1.200-1.300 ευρώ και αυτό είναι όλο. Κομμάτι εικάζω της προηγούμενης συζήτησής μας είναι και αυτό. Ευελπιστείτε ότι θα λυθεί το πρόβλημα, ότι δηλαδή οι γιατροί είτε θα παραμείνουν στην Ελλάδα είτε κάποιοι από αυτούς θα γυρίσουν διότι θα φτάσουν τις αποδοχές των συναδέλφων τους άλλων χωρών. Να σας πω και πάλι, στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αμοιβές που φτάνουν στον ιδιωτικό, βέβαια. Εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, σαφώς, πολλούς τρόπους, και δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και επιστημονική, είναι και πολλοί άλλοι, να κρατήσουμε τα νέα παιδιά καταρχήν που φεύγουν αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Άρα, το οικονομικό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Που μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα, αν θέλετε. Άρα, πραγματικά, ο διάλογος πρέπει να είναι τέτοιος που να μας διαβεβαιώσει ότι όχι απλά θα έχουμε ένα καλό δημόσιο σύστημα στην Ελλάδα, θα έχουμε ένα καλό δημόσιο σύστημα στην Ελλάδα που θα είναι βιώσιμο και θα μπορεί να εξακολουθήσει να στέκεται και σε 10 χρόνια και σε 20 χρόνια. Και λέω και πάλι ότι βάζοντας συνομιλητές όλους τους ανθρώπους που έχουν σχέση με αυτό, είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος να το κάνουμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει καμία λύση τωρινή που θα είναι το ίδιο καλή μετά από 10 χρόνια. Άρα πρέπει να έχουμε το νου μας και να έχουμε μια δυναμική. Μάλιστα. Και να είναι το σύστημα ευέλικτο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκάγκα. Παραμείνετε παρακαλώ στη θέση σας, γιατί τελειώνουμε και ολοκληρώνουμε με το πάνελ μας, το οποίο φυσικά θα συζητήσουμε για το ίδιο θέμα, τη στρατηγική για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα των Υπηρεσιών Υγείας, τον κύριο Γιάννη Κοτσιόπουλο, να έρθει στο πάνελ, τον κύριο Γιάννη Τούντα, τον ομότιμο καθηγητή ιατρικής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Νίκο Δέδε, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, την κυρία Αμαλία Μόφορη, που είναι μέλος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης της Eurolife. Και να συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε φυσικά. Η κυρία Μόφορη δεν έχει. Έχει νομίζω και η κυρία Μόφορη καρέκλα. Να συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε με την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, του κυρίου Γιάννη Κοτσιόπουλου, γιατί κακά τα ψέματα. Η εξειδίκευση πάνω στο θέμα και νομίζω η συζήτηση πάνω στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΥ θα είναι το θέμα που θα απασχολήσει το δημόσιο διάλογο τους επόμενους μήνες. Δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια αλλαγή χωρίς να γίνει ένας πολύ σοβαρός δημόσιος διάλογος. Κύριε Κοτσιόπουλε, έχετε το λόγο. Ωραία. Θα μου δώσετε 8 με 10 λεπτάκια. Φυσικά. Να αναπτύξω κάποιες σκέψεις, οποίες νομίζω ότι θα απαντήσουν κάποια από τα θέματα που συζητήσατε και που έθεσε και η κυρία Υπουργός. Άρα λοιπόν, σήμερα έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το νόμο 1397 του 1983, ο ιδρυτικός νόμος,
Και παρά τις επιμέρους αλλαγές που έφερε ο νόμος 2889 του Αλέκου του Παπαδόπουλου και ο νόμος του 3329 του Κακλαμάνη, με την ίδρυση των σημερινών υγειονομικών περιφερειών, η φιλοσοφία του Εθνικού Συστήματος Υγείας παραμένει αναλύωτη. Στην αντίληψη του κόσμου, όπως αναφέρατε κι εσείς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά τα προβλήματα που το ταλανίζουν, παραμένει ο στυλοβάτης της δημόσιας υγείας, προσφέροντας στις περισσότερες περιπτώσεις υπηρεσίες υγείας ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου, εφάμιλες με αυτές που υπάρχουν στα καλύτερα συστήματα υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι από την έναρξη της πανδημίας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας βγήκε αποδυναμωμένο μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης. Η δημόσια δαπάνη για την υγεία ήταν τα τελευταία χρόνια καθυλωμένη κάτω από το 5%, αρκετά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η χώρα διέθετε ίσως τις λιγότερες κλίνες μεθ ανά 100.000 κατοίκους μεταξύ των κρατών μελών, ενώ υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας και χωρίς οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το εγχείρημα αντιμετώπισης μιας άγνωστης ασθένειας φάνταζε τρομακτικό. Πολλοί βιάστηκαν να στοιχηματίσουν ότι στην Ελλάδα θα ζούσαμε ένα νέο Μπέργαμο. Όμως οι Κασάνδρες έχουν διαψευστεί. Τα αντανακλαστικά της χώρας μας ήταν άμεσα και με τη γρήγορη επιβολή του lockdown η εξάπλωση του ιού περιορίστηκε γρήγορα. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για την αναδιάταξη και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μέσα σε ελάχιστους μήνες, το ΕΣΥ κατάφερε να διπλασιάσει τις κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που υπήρχαν και υπάρχουν στη φαρέτρα του Υπουργείου Υγείας. Μεγάλοι δωρητές, εθνικοί ευεργέτες όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Βουλή των Ελλήνων, η οικογένεια Χούρη αλλά και άλλοι, βοήθησαν με την κατασκευή των υπερσύγχρονων νέων μονάδων εντατικής θεραπείας. Επιταχύνθηκαν και ολοκληρώθηκαν μεγάλα έργα όπως το Νοσοκομείο Χαλκίδας και το Νοσοκομείο της Βέρειας, που τέθηκαν και είναι σήμερα διαθέσιμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διατέθηκε υπερσύγχρονος εξοπλισμός, είτε από τα προγράμματα των περιφερειών, είτε από κεντρικούς διαγωνισμούς του Υπουργείου Υγείας, είτε απευθείας από τους δωρητές στα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα όμως έγινε και μια τεράστια ενίσχυση του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Βασικό μας μέλημα ήταν και είναι και σήμερα να τρέξουν οι προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού για μόνιμες θέσεις και αυτό υλοποιήθηκε με μια πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία που θα επέτρεπε σε όλους τους υποψηφίους, αλλά και κυρίως αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό, να συμμετάσχουν εύκολα στη διαδικασία. Άρα λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε στο τέταρτο και ίσως και πιο ισχυρό κύμα της πανδημίας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ενισχυθεί με 2.100 μόνιμους και 2.000 επικουρικούς ιατρούς, σχεδόν 4.000 στο σύνολο, και περίπου 12.000 επικουρικούς νοσηλευτές και λοιπόν προσωπικό που πραγματικά έδωσαν νέα πνοή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτές οι προσλήψεις μας βοήθησαν σε σχέση με την έναρξη της πανδημίας να έχουμε διαθέσιμες σχεδόν υπερδιπλάσιες κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και χιλιάδες κλίνες σε παθολογικές κλινικές για την νοσηλεία των ελαφρύτερων περιστατικών COVID. Ιδιαίτερα όμως σημαντικός, νομίζω ότι αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως, ήταν ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Τους τελευταίους μήνες θα μπορούσε να πει κανείς ότι έγιναν τα πρώτα βήματα για μια πραγματική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος των ασθενών. Το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο, το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, μαζί με δύο μικρότερα, το Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου και το ΛΙΤΟ, τέθηκαν αποκλειστικά στη διάθεση του δημοσίου, είτε για να συνδράμουν στην εφημερία του Λεκανοπεδίου, όπως έγινε στην περίπτωση του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, είτε να νοσηλεύσουν ασθενείς COVID, όπως έγινε σε άλλες δύο περιπτώσεις. Ακόμα και σήμερα συνεχίζεται αυτή η συνεργασία του δημόσιου με ιδιωτικές κλινικές, αλλά και κέντρα αποκατάστασης, χωρίς καμία επιβάρυνση των πολιτών. Υπάρχει λοιπόν μια παρακαταθήκη συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός υγειονομικού χάρτη, που ο πολίτης να μπορεί να επιλέξει τις καλύτερες, ασφαλέστερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, είτε από το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε από το ιδιωτικό. Χωρίς λοιπόν να εισάγουμε αχρίαστο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων, το κράτος μπορεί να επιλέξει να συνεργαστεί είτε με τον ιδιωτικό τομέα σε τομείς που υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τεχνογνωσία που δεν θα ήταν δυνατόν να καλυφθεί από το δημόσιο. Πέρα από τις προφανείς λοιπόν συμπράξεις που θα γίνουν για την ανακαίνιση των νοσοκομείων όπως αναφερθήκαμε και πριν, αλλά και την κατασκευή νέων εμβληματικών μονάδων όπως το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, είναι σαφές ότι μέσω των ΣΔΙΤ θα μπορούσε να αγοραστεί και ο νέος βιοιατρικός εξοπλισμός για τα νοσοκομεία,
ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα τα χρήματα που έχουν προβλεφθεί για αυτό το σκοπό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χωρίς να θέλω να επισέλθω σε αχρίαστες τεχνικές λεπτομέρειες, η μόχλευση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του ΣΔΙΤ σημαίνει πρακτικά, πρώτον, ότι αυξάνεται το συνολικό ποσό και δεύτερον, η συντήρηση και η ανανέωση του εξοπλισμού περνάει στα χέρια του ιδιώτη, που οφείλει να παρέχει τον εξοπλισμό σαν μια αδιάλειπτη υπηρεσία για το δημόσιο, από την οποία φυσικά και θα αποζημιώνεται. Εξαλείφεται λοιπόν το φαινόμενο, το σημερινό φαινόμενο, μεγάλο μέρος του εξοπλισμού να παραμένει εκτός λειτουργίας για είτε μικρό είτε μεγάλο χρονικό διάστημα, ταλαιπωρώντας τόσο τους ασθενείς όσο και το προσωπικό των νοσοκομείων. Στο νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες θα πρέπει να είναι στοχευμένες, καθώς θέτουμε σε λειτουργία το Μητρό Βιοιατρικού Εξοπλισμού σε εθνικό επίπεδο πια, για να μπορέσουμε επιτέλους να αξιοποιήσουμε τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και από τα άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα όμως, αν μου επιτρέπετε, να μείνω ακόμα λίγο στο κομμάτι της τεχνολογίας, μιας και θεωρώ ότι το νέο ΕΣΥ θα πρέπει να βασίζεται στην καινοτομία. Η Ελλάδα έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο να δημιουργήσει μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία. Και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να απελευθερώσει αυτή τη δυναμική, υιοθετώντας κατάλληλες πολιτικές και αναδεικνύοντας την παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων που διαθέτει. Η επιτάχυνση δομικών μεταρρυθμίσεων που έχει πετύχει η χώρα μας σε σημαντικούς τομείς όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της χώρας. Αυτό ήδη, σημειώνω, έχει αρχίσει και διαφαίνεται στον τομέα των επενδύσεων. Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα καθώς τα πρώτα έργα ήδη υλοποιούνται και έχουν δρομολογηθεί και πολλά άλλα ακόμα. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω δύο. Το hub της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, που εγκαινίασε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Θεσσαλονικός Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla, και το πρώτο τεχνολογικό πάρκο βιοτεχνολογίας και καινοτομίας της εταιρείας Theracell Advanced Biotechnology, που ξεκινάει μέσα στο 2022 σε μια έκταση 120 στρεμμάτων στο Λέχιο Κορινθίας. Δημιουργούνται έτσι χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, γίνεται αντιστροφή του brain drain και αναβαθμίζεται η Ελλάδα γενικότερα στον παγκόσμιο χάρτη των επενδύσεων καινοτομίας, με ένα συνολικό οικονομικό αποτύπωμα μόνο για αυτές τις δύο επενδύσεις, που θα αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο σε βάθος δεκαετίας. Για να αξιοποιηθούν όμως τα αποτελέσματα της καινοτομίας που προέρχονται από τις ιδιωτικές επενδύσεις, οφείλουμε να προετοιμάσουμε και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με το νέο πρόγραμμα για την ψηφιακή υγεία, που προετοιμάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εγκρίθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ύψους 344 εκατομμύριων ευρώ, ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα της χώρας μας, φιλοδοξούμε να αλλάξουμε δραστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο πολίτης το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τον Εθνικό Φάκελο Υγείας, που ήδη έχει αρχίσει να υλοποιείται μέσα από την εφαρμογή MyHealth, που ίσως να έχετε κι εσείς στα κινητά σας, δίνεται στον πολίτη η δυνατότητα να έχει πρόσβαση στα δικά του κλινικά δεδομένα και στον επαγγελματία υγείας μια ολοκληρωμένη εικόνα του ασθενούς. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων, επενδύοντας στην ανάπτυξη κυρίως κλινικών υποσυστημάτων αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τα οικονομικά υποσυστήματα που ασχολιόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια, που θα βοηθήσουν τώρα τους επαγγελματίες υγείας να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις για τους ασθενείς στον χρόνο που πρέπει. Δημιουργούμε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον για τους ογκολογικούς ασθενείς, που θα διασφαλίζει ότι κάθε θεραπεία θα λαμβάνεται από διεπιστημονικές ομάδες, αλλά και δίνοντας την ευκαιρία στον ογκολογικό ασθενή να έχει πλήρη επίγνωση των δικών του δεδομένων. Με την τηλιατρική, ανοίγουμε το νέο ΕΣΥ, στο νέο ΕΣΥ νέα μοντέλα φροντίδας, όπως την κατοίκον νοσηλεία ασθενών που χρήζουν νοσοκομιακής περίθαλψης, αυτό που λέμε hospital at home. Αλλά και υλοποιούμε τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε τους συμπολίτες μας ή τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται σε απομακρυσμένα μέρη και βιώνουν το αίσθημα της απομόνωσης. Είναι σαφές ότι για να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, πρέπει να είμαστε σε θέση να αναλύουμε καλύτερα τα κλινικά δεδομένα των ασθενών. Ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία, ο ΟΔΙΠΗ, που νομοθετήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, έρχεται να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό. Η χώρα μας είναι μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη που δεν έχει στοιχεία αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
όπως δείκτες της θνησιμότητας σαν ασθένεια, δείκτες διάρκειας νοσηλείας του ασθενούς, δείκτες επιπλοκών λόγω ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων ή ακόμα δείκτες ασφάλειας του προσωπικού. Μέσα λοιπόν από την αξιοποίηση του ΟΔΠΗ αλλά και της τεχνολογίας όπως προανέφερα, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας που θα μπορεί χωρίς φόβους και προκαταλήψεις να μαθαίνει από τα σφάλματά του, να σχεδιάζει γενναίες παρεμβάσεις και πολιτικές, να μην υποκύπτει σε μικροκομματικά συμφέροντα και να θέτει γενναίους στόχους στα πλαίσια μιας ευρύτερης διακομματικής συμφωνίας, το οποίο άλλωστε αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα. Ακούγομαι τώρα. Α, τώρα ακούγομαι. Λοιπόν, εύχομαι, κύριε Κοτσιόπουλε, να μην είναι... Εγώ είμαι 35 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Έχω ακούσει περίπου 5 διαφορετικά προγράμματα αναβάθμισης του ΕΣΥ και των υπηρεσιών υγείας. Πιστεύω ακράδαντα, βεβαίως, ότι στην παρούσα συγκυρία, το 2021 πια, και με όλες αυτές τις εξελίξεις, είναι η μοναδική περίπτωση που πράγματι μπορεί να πάει το Εθνικό Σύστημα Υγείας πραγματικά προς τη νέα εποχή. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Αλλά όλοι οι προκάτοχοί σας, μιλώντας έτσι πολιτικά, κάπου πάνω στα ίδια αχνάρια της υπόσχεσης ότι θα φτιάξουμε εκβάθρον ένα καινούριο σύστημα υγείας υπέρ του ασθενή κτλ. Το γιατί δεν το καταφέραμε αυτό τόσα χρόνια, γιατί δεν πιστεύω ότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Νομίζω ότι, κύριε καθηγητά, και απευθύνομαι στον κύριο Τούντα, μάλλον δεν υπήρχε η τεχνογνωσία, μάλλον δεν ήταν σωστό το σχέδιο. Εσείς έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, κάνατε μια εκπληκτική έρευνα για λογαριασμό της διανέωσης, που την έχουμε δει όλοι μας. Και είναι ένα πρώτο ερώτημα. Γιατί αυτό το σχέδιο έχει πιθανότητες να πετύχει, αν έχει, και γιατί κανένα από τα προηγούμενα δεν έκανε αυτό το οποίο υποσχέθηκε. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Να ευχαριστήσω τους οργανωτές και εσάς, κυρία Πυριώτη, για την πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα κοντά σας. Η απάντηση είναι πρώτα απ' όλα ότι προς το παρόν, από πλευράς της κυβέρνησης, δεν βλέπω ένα συνολικό σχέδιο. Θα ήθελα να δω. Ακούω πολλές σωστές παρατηρήσεις. Άκουσα με προσοχή και την κυρία Γκάγκα και τον Γενικό Γραμματέα να λένε σωστά πράγματα, αλλά νομίζω ότι αν δεν υπάρξει ένα συνολικό σχέδιο που να περιλαμβάνει τα πάντα, δεν θα μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να πετύχουμε αποτελέσματα σε επιμέρους παρεμβάσεις, γιατί κάθε τομέας που σχετίζεται με το ΕΣΥ, είτε λέγεται διοίκηση, είτε λέγεται χρηματοδότηση, είτε λέγεται νοσοκομεία, είτε λέγεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε λέγεται εργασιακές σχέσεις, που πολύ σωστά τις έδειξε με τον τρόπο που τις έδειξε η κυρία Γκάγκα, δεν μπορούν να λυθούν αν κάνουμε επιμέρους παρεμβάσεις. Πρέπει λοιπόν να τα δέσουμε αυτά μαζί, γιατί ο ένας τομέας επηρεάζει πολύ τον άλλο. Αλληλεπιδρά με τον άλλο. Άρα, εγώ θα ήθελα να δω ένα συνολικό σχέδιο, όπως αυτό που καταθέσαμε και εμείς πρόσφατα, όπως είπατε, με τη μελέτη της διανέωσης. Ο δεύτερος λόγος που μέχρι τώρα έχουν αποτύχει σε μεγάλο βαθμό οι προσπάθειες να μεταρρυθμιστεί το ΕΣΥ είναι πρώτα απ' όλα γιατί δεν υπήρξε ποτέ η αναγκαία πολιτική βούληση. Διότι για να κάνεις με τέτοια μεταρρύθμιση, σίγουρα θα πρέπει να θίξεις κάποια εμπεδομένα συμφέροντα, είτε λέγονται οικονομικά, είτε λέγονται συντεχνιακά. Και για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις και έναν χρονικό ορίζοντα που να μπορέσεις να επιβάλλεις μια τέτοια μεγάλη αλλαγή και πρέπει να έχεις και την δυνατότητα να πάρεις πάνω σου το κόστος αυτής της πολιτικής σύγκρουσης, που είναι αναπόφευκτη, με αυτές τις οργανωμένες δυνάμεις. Πιστεύετε δηλαδή, κύριε καθηγητά, γιατί το συζητάγαμε πριν και με την κυρία Γκάγκα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια ευρύτερη συνένεση, εννοώ κομματική συνένεση, διακομματική συνένεση, τώρα ή δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν, δεν θα έχουμε ποτέ στο μέλλον? Είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή τόσο δύσκολη άσκηση που κάποιος θα την κάνει σημαία αντιπολίτευσης? Εάν μιλάμε για συνένεση σε κομματικό επίπεδο, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Δυστυχώς, η χώρα μας, ένα από τις παθογένειές της, είναι πάντα αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα και η έλλειψη συνένεσης ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα πάνω σε κρίσιμα θέματα. Και η υγεία είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Η συνένεση όμως μπορεί να κερδιθεί μέσα στην κοινωνία. Μπορεί να κερδιθεί ανάμεσα στα επαγγέλματα που εμπλέκονται στο χώρο της υγείας. Εκεί πραγματικά, αν υπάρξει ένα σχέδιο, αν υπάρξει ένα όραμα
και εμπνευστεί ο κόσμος αυτός, αυτές οι δυνάμεις, οι επαγγελματικές, οι επιστημονικές, ότι όντας πάμε να χτίσουμε κάτι καινούριο εκβάθρων, το επαναλαμβάνω εκβάθρων, γιατί ξέρετε, κυρία Πυριώτη, δεν θίγουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ότι αυτό το εσύ θεμελιώθηκε πάνω σε αξίες διαχρονικές σωστές, όπως είναι η καθολικότητα, η δωρεάν, η ισοτιμία, αλλά ταυτόχρονα διαποτίστηκε στη δεκαετία του 80 από τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας που έχουν σχέση με το κομματισμό, που έχουν σχέση με το θέμα του συγκεντρωτισμού, με το πελατειακό κράτος και κυρίως με τον κρατισμό. Αυτά δυστυχώς μέχρι τώρα επηρεάζουν σημαντικά την αδυναμία του ΕΣΥ να ανταποκριθεί σωστά στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Δεν μπορούμε να μιλάμε, για παράδειγμα, για ένα σύγχρονο ΕΣΥ, όταν ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε αξιοκρατικά κριτήρια στην επιλογή των διοικητών των νοσοκομείων. Αλλά από το στόμα μου το πήρε αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό, κυρία Πυριώτη, είναι ένα. Θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλά τέτοια ζητήματα. Απλώς είναι το πιο κραυγαλαίο. Άρα πρέπει λοιπόν η θεμελίωση να γίνει πάνω σε σύγχρονες αξίες. Ποιες είναι αυτές? Η αποκέντρωση, η συμμετοχή των ασθενών, που είναι μέχρι τώρα έξω από τα κέντρα αποφάσεων. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αν δεν βάλει τους ασθενείς μέσα στις διαδικασίες της λειτουργίας ενός συστήματος υγείας, ποτέ δεν θα μπορέσει αυτό το σύστημα να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Επίσης, τα ζητήματα, ας πούμε, της αξιοκρατικής διοίκησης που έθιξα πριν, τα ζητήματα, ας πούμε, της νέας σχέσης με τον ιδιωτικό τομέα. Λέμε για δημόσιο τομέα στην υγεία και ξεχνάμε ότι η υποχρέωση της πολιτείας δεν είναι να παρέχει κρατικές υπηρεσίες στους πολίτες. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες μέσα από οποιασδήποτε δομές μπορούν να τις προσφέρουν. Σωστό. Είτε λέγεται κρατικές, είτε λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε λέγεται συμβιβλημένος ιδιωτικός τομέας. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες που πρέπει να αξιοποιηθούν σε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας και όχι να μιλάμε ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση επειδή τολμάμε να ανοίξουμε τις πύλες στον Έλληνα πολίτη να μπορέσει να έχει αγαθά και υπηρεσίες από όπου μπορούν να του παραχθούν, να του προσφερθούν με κριτήρια κόστους και ποιότητας. Αυτά τα δύο μας ενδιαφέρουν. Και από εκεί και πέρα όλα μπορούν να διορθωθούν. Αλλά αυτό το πολιτικό κόστος για να το πάρει μια κυβέρνηση, θεωρώ ότι έχασε η σημερινή κυβέρνηση δύο κρίσιμα χρόνια. Έπρεπε αυτό λόγω να γίνει. Λόγω της πανδημίας νομίζω ότι δεν μπορούσε να τα κερδίσει, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, δηλαδή. Εγώ θα έλεγα ότι αντίθετα, λόγω της πανδημίας, λόγω του ενδιαφέροντος να έχουμε ένα σύγχρονο ΕΣΥ, λόγω ότι αγκάλιασε η κοινωνία το ΕΣΥ και το εμπιστεύτηκε αυτά τα δύο χρόνια. Ναι, αυτό είναι η ευκαιρία. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ζήτημα πρέπει να ξεκινάει μετεκλογικά με νοπή πολιτική εντολή για να έχει την δυνατότητα να σπάσει τα αυγά για να κάνει την ομελέτα, οποιαδήποτε κυβέρνηση, και ελπίζω ένα τέτοιο σχέδιο να μπορέσει η σημερινή ηγεσία, που νομίζω είναι η πρόθεσή της, να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα στο αμέσως προσεχές μέλλον να βάλουμε σε εφαρμογή όλα αυτά τα ζητήματα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια, σε δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί εδώ είναι που λέμε, στο τέλος είναι ο ασθενής. Πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, το είπαμε πριν, ο κύριος Νίκος Δέδες. Τώρα, εδώ είναι ένα ερώτημα, κύριε Δέδε. Συνδικαλίζονται οι ασθενείς? Δηλαδή, υπάρχει συνδικαλιστικός ή άλλος φορέας των ασθενών? Ή αυτό είναι λογικό? Και επίσης, πώς βλέπετε εσείς το ότι όλοι μιλούν εξ ονόματος των ασθενών, ενώ στην πραγματικότητα ασθενείς είναι, πόσο είμαστε, 10,5 εκατομμύρια. 10,5 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί αντινάμει να περάσουμε και να είμαστε και έχουμε γίνει ή θα γίνουμε ασθενείς. Δηλαδή, η έννοια του ασθενούς είναι μια εν ροή έννοια. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας είμαστε ασθενείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς που οργανωνόμαστε σε συλλογικότητες, σε ενώσεις ασθενών, είναι ότι ακριβώς αντιμετωπίζοντας ένα χρόνιο νόσημα, αφενός στρεφόμαστε στο πώς μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια και υπηρεσίες στους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται, αλλά βεβαίως στο βάθος των χρόνων διαπιστώνουμε ότι πολύ συχνά δεν εισακούονται αυτονόητα πράγματα. Ήδη ο κ. Καθηγητής ανέφερε τη σημασία της συμμετοχής των λειπτών των υπηρεσιών υγείας για την αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών. Δεν υπάρχει κανένας κλάδος ο οποίος να μην ενδιαφέρεται για το τι άποψη έχουν αυτοί που χρησιμοποιούν το προϊόν, την υπηρεσία. Είναι λοιπόν αυτονόητο αυτό. Το άλλο βεβαίως είναι ότι θεωρούμε ότι για να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, ίσως την ατολμία και των κυβερνήσεων αλλά και της αντιπολίτευσης να συγκρουστούν ενδεχομένως με κάποια συμφέροντα, είπε ο κ. Τούντας ότι πρέπει να καταφύγουμε στην κοινωνία. Και ανέφερε πρώτα
τους επαγγελματικούς κλάδους. Εγώ θα ανέφερα πρώτα τους πολίτες. Και συμφωνώ ότι στην διάρκεια της πανδημίας υπήρχε μια ακόμα ευκαιρία να γίνει αυτή η συζήτηση απευθείας με τους πολίτες. Θα διαβάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι το τι σημαίνει για την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σύστημα υγείας. Γιατί μιλάμε για την επόμενη μέρα ενός εθνικού συστήματος υγείας. Και λέει ότι το σύστημα υγείας αποτελείται από όλους τους οργανισμούς, τους ανθρώπους και τις δράσεις των οποίων πρωταρχικό σκοπός είναι η προώθηση, η αποκατάσταση και η διατήρηση της υγείας. Και εκεί, λέει, επομένως, είναι κάτι περισσότερο από την πυραμίδα των δημόσιων εγκαταστάσεων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, φροντιστές άρρωστων παιδιών, προγράμματα αλλαγής συμπεριφοράς, καμπάνιες, νομοθεσία, ασφάλεια στην εργασία. Και λέει ότι οι ασθενείς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο ως συμπαραγωγή της υγείας τους και αντιπροσωπεύουν το μόνο σταθερό παράγοντα σε όλη τη διαδρομή της περίθαλψης, και κλείνει ότι η αξιοποίηση ενός τέτοιου πλούσιου πόρου θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση. Και θα κλείσω και με μερικές προτάσεις. Έχουμε και το δεύτερο κύριο, αλλά προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Πώς ακριβώς μπορεί να γίνει, αν θα σας έλεγα, πιο αντιπροσωπευτική μια τόσο ρευστή έννοια όπως η έννοια του ασθενούς. Άλλο χρόνιος ασθενής είναι κάτι διαφορετικό. Ο χρόνιος ασθενής είναι. Αλλά ο ασθενής πώς μπορεί ακριβώς να εκφραστεί? Νομίζω ότι είναι ταυτόσιμο με τον πολίτη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και ο πολίτης εκπροσωπείται από τα κόμματα και οι ασθενείς από τις οργανώσεις τους. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Απλώς οι γιατροί πώς εκπροσωπούνται? Οι γιατροί πώς εκπροσωπούνται? Μα νομίζω ότι οι γιατροί δεν εκπροσωπούνται ως ενιαία φωνή από τον ΙΣΑ, αν αυτό με ρωτάτε, ή από τους συλλόγους τους. Νομίζω ότι υπάρχει μία αντίληψη η οποία είναι περισσότερο έτσι ανακλάδο, ανακαλυπτοποίηση. Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, συμφωνώ ότι υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, αλλά υπάρχουν και επιστημονικές εταιρείες. Όχι, εσείς, ας πούμε, πώς θα παρεμβείτε σε αυτό, πώς θα παρέμβετε σε αυτό το διάλογο? Ήδη έχουμε δεχτεί πρόσκληση, και την ανέφερε προηγουμένως η αναπληρώτρια υπουργός. Είναι κάτι το οποίο γίνεται χρόνια τώρα. Δηλαδή δεν θα το εφεύρουμε. Τώρα πέφτουν οι προβολείς δημοσιότητας όμως. Ακριβώς. Θεωρούμε ότι αυτό το οποίο ζητάμε είναι να γίνει με έναν πιο συστηματικό, θεσμικό τρόπο και με την δυνατότητα αξιολόγησης και της δικής μας συμμετοχής. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η εγγραμματοσύνη υγείας των πολιτών, αυτής έχει την απόλυτη σημασία. Είχαμε καταπολεμήσει και την παραπληροφόρηση στον εμβολιασμό, αλλά και η ενδυνάμωση των οργανώσεων. Η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστική συμμετοχή, θεσμική συμμετοχή, πρέπει να έχουμε και τις δύο αυτές προϋποθέσεις. Βεβαίως, έχουμε οργανώσεις οι οποίες έχουν αποδείξει στην πράξη ότι κάνουν προτάσεις τεκμηριωμένες. Συνεργαζόμαστε με ακαδημαϊκούς για να παράγεται πρωτογενής έρευνα. Οπότε, έχουμε, φυσικά μπορεί να γίνει μόνο με τις βάσεις της τεκμηρίωσης. Ήθελα να περάσω σε εσάς, κύριε Μόμφορη, γιατί για να κλείσει αυτός ο πρώτος κύκλος, υπάρχει ένα ερώτημα αν στον ιδιωτικό τομέα το κομμάτι της ασφάλισης, της ιδιωτικής ασφάλισης, ως συμπληρωματικό, ως επικουρικό, αν θέλετε, σχήμα σε ένα καινούριο ΕΣΥ, είναι πραγματικά σημαντικό? Θα αποκτήσει κάποια διαφορετική δυναμική που εμείς δεν τη βλέπουμε, ή θα συνεχίσει να υπάρχει όπως τον γνωρίζουμε, που λέμε έχω και μία ιδιωτική ασφάλιση? Και πόσο πολύ θα βοηθήσει ή πόσο δεν θα βοηθήσει, θα μείνει έτσι όπως είναι, ουδέτερο, ένα νέο σύστημα υγείας έτσι όπως τουλάχιστον το μας το περιγράφουν? Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα. Ο κλάδος ιδιωτικής ασφάλισης είναι διαχρονικός και βασικός συμπληρωματικός παίκτης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Θα θέλετε να κατεβάσετε λίγο το μικρόφωνο, γιατί δεν σας ακούμε. Ναι. Εδώ, ναι. Τώρα ακούγομαι? Όχι, νομίζω ότι δεν ακούγεστε. Ευχαριστώ. Τώρα ακούγομαι? Ναι. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ο ασφαλιστικός κλάδος είναι διαχρονικός συμπληρωματικός παίκτης στο δημόσιο σύστημα υγείας, πολλά χρόνια τώρα. Και παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις στις υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε ένα βαθμό και οι δικές μας υπηρεσίες επηρεάζονται από αυτό. Ουσιαστικά αυτό ορίζει και σε κάποιο βαθμό τη διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην αγορά μας. Μια διείσδυση που πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερα μικρή σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Δηλαδή?
Είμαστε στο 15%, αλλά γενικά η έννοια, η ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Εδώ μιλάμε για υγεία, αλλά αυτό αφορά όλους τους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης. Η αλήθεια είναι ότι η τάση για ιδιωτική ασφάλιση στην υγεία είναι αυξανόμενη. Βέβαια, αυτό είναι μετά από μια περίοδο και κρίσης και πανδημίας, κατά την οποία, ναι, δεν είδαμε μάλλον ότι με σωστούς χειρισμούς ή σωστές επιλογές μπορεί να αποφύγουμε καταστροφές τύπου Μπέργαμο κλπ. Από την άλλη, τα στοιχεία παθογένειας που οι δυσχέρειες που μπορεί να αντιμετωπίζει το σύστημά μας είναι εκεί και έχουν βγει στην επιφάνεια. Η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα είναι, ότι έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο στηρίζεται στις ιδιωτικές πληρωμές των οικοκυριών. Διαχρονικά αυτό. Σκεφτείτε ότι το 2000, με βάση τα στοιχεία του 2019 της Ελστάτ, από τα 14,5 περίπου στοιχεία δαπανών υγείας, διαπάνες υγείας, τα 5 δις ήταν από τα νοικοκυριά. Πληρώσαν οι πολίτες από την τσέπη τους. Από την τσέπη τους. Η ιδιωτική ασφάλιση πλήρωσε κάτω από... συγγνώμη, τα πανάποδα. Η ιδιωτική ασφάλιση ήταν περίπου 4,5 δις. Τα νοικοκυριά πληρώσανε 35% αυτής της δαπάνης και όχι 5%. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η σχέση χρειάζεται εξορθολογισμό. Και ένα νέο ανανεωμένο σύστημα υγείας πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει, γιατί το να διεισδύσει περισσότερο ιδιωτική ασφάλιση στην οικονομία έχει πολλά ωφέλη και στο κράτος και στο δημόσιο το ίδιο σύστημα υγείας και στον τελικό καταναλωτή που μας ενδιαφέρει όλους. Ο κλάδος σας όμως έχει και τεχνογνωσία, αλλά έχει και την αξιοπιστία να εγγυηθεί για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ναι, να έρθει ο κόσμος και να κάνει και να αυξήσει, αν θέλετε, την ασφάλιση υγείας και τα λοιπά. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και ένα, όχι πολλά, αλλά σημαντικά περιστατικά στο παρελθόν, στον ασφαλιστικό κλάδο, που ο κόσμος έχασε και τα χρήματα και την αίσθηση ότι ήταν ασφαλισμένος. Δηλαδή, κάπου πρέπει να ξαναδείτε ή να δείτε τουλάχιστον και το κομμάτι που λέει ότι έχω την πραγματική και τη σοβαρή κάλυψη, εάν τη χρειαστώ, και είναι και αξιόπιστος ο κλάδος. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να εξηγήσω ότι πια πλέον η ασφαλιστική αγορά έχει ισχυρά έχεγγυα αξιοπιστίας. Καταρχήν, έχουμε σοβαρή εθνική και κοινοτική εποπτεία. Θεωρώ ότι λειτουργούμε σε ένα από τα πιο αυστηρά νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια, το Solvency II. Από την άλλη, έχουμε πολύ ψηλή φαρυγιότητα. Σκεφτείτε ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε πρόσφατα ότι ενώ τα εποπτικά μας κεφάλαια θα μπορούσαν να αντιστάξουν στο 1,9 δις, είναι βασικά 3,6 δις. Ίσως είμαστε ο μόνος κλάδος στην οικονομία που για κάθε 1 ευρώ πώλησης έχουμε 1 ευρώ κεφάλαια. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε από τους διαχρονικά μεγαλύτερους και πιο σταθερούς επενδυτές της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε περίπου αντιστοιχούν οι επενδύσεις μας στο 10,6% του ΑΕΠ. Άρα θεωρώ ότι ναι, έχουμε την φερεγγιότητα ώστε να είμαστε εκεί συμπληρωματικά στο νέο σύστημα, σε ένα νέο σύστημα υγείας. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Υπουργέ, κυρίως σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής, αυτή η ολιστική προσέγγιση ενός του νέου σχεδίου ΕΣΥ είναι ζητούμενο, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, ή είναι εδώ, απλώς δεν μας την έχει περιγράψει επαρκώς ακόμα ή δεν την εξεδιπλώσει επαρκώς ακόμα η κυβέρνηση? Νομίζω ότι για να σας τη φέρουμε ολόκληρη στο τραπέζι πρέπει να έχει γίνει η συζήτηση με όλους, που γίνεται εν μέρη. Να πω καταρχήν ότι ήδη ασθενείς είναι και στις συμβουλευτικές επιτροπές για τα φάρμακα, είναι στις συμβουλευτικές επιτροπές του ΚΕΣΥ για την ογκολογία, για τις συγγενείς καρδιοπάθειες, για τα σπάνια νοσήματα. Άρα είναι σαφές και γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι στον EMA για τα καινούργια φάρμακα. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε ήδη με τον κύριο Ντούντα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και είμαστε σε ένα συνεχή διάλογο και με όλους τους ανθρώπους που έχουν σχέση. Χθες ήμουν με τον κύριο Μόσχελο και σήμερα το πρωί πάλι. Δηλαδή, άνθρωποι που ασχολούνται με πολιτική της υγείας, με σχεδιασμό, φυσικά είναι ευπρόσδεκτοι συνομιλητές. Η συζήτηση είναι πάντα σημαντική με όλους τους φορείς. Και να πω και κάτι. Οι ασθενείς, απλώς να το πω γιατί δεν ξέρω αν κύριε δεν το εννοούσατε, είμαστε όλοι ασθενείς κάποιες φορές. Δεν συμμετέχουμε όλοι σε αυτό το διάδρομο, το διάλογο που υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και τις γνώσεις και τη διάθεση να το κάνουν, patient advocates που λέγεται, που πραγματικά γίνονται επαγγελματίες αυτό που κάνουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουν και το θέμα της νόσου και το θέμα του πώς μπορούν να πορευτούν μέσα στα ευρωπαϊκά φόρα, αν θέλετε, και να μπορέσουν να φέρουν αλλαγή. Άρα είναι σημαντικό. Βρισκόμαστε λοιπόν σε συνομιλία με όλους τους εμπλεκόμενους. Και σας λέω, μιλάμε με τον BIS και όλους τους γιατρούς. Μιλάμε με την Ένωση Νοσηλευτών.
Πηγαίνουμε σε όλα τα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας. Άρα αυτό που θα σας φέρουμε είναι κάτι. Επίσης, να πω ότι ο DP που τον ενέφερε και ο Γενικός Γραμματέας είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί πραγματικά γίνεται αξιολόγηση. Δουλεύουμε το ψηφιακό φάκελο. Υπάρχει το σύστημα που παίρνει, που αντλεί όλα τα data μέσα από το νοσοκομείο και που αφορούν τα πάντα από το πώς γίνεται η διάγνωση του ασθενούς και πώς μπαίνουν τα στοιχεία του ιστορικού του, μέχρι το τι στοιχίζει το κάθε πράγμα που μπαίνει στο νοσοκομείο, που πρέπει να τα ξέρουμε. Δηλαδή, χωρίς στοιχεία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και να πω και για το θέμα των ασφαλιών, ήδη υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που κάνουν υποχρεωτική τη δεύτερη ασφάλιση. Η Πορτογαλία άλλαξε τελείως το ασφαλιστικό σύστημα προς. Για το καλό των ασθενών και πραγματικά δουλεύει με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Και βλέπω ότι η Πορτογαλία έχει καταφέρει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, ενώ ξεκίνησε σε ένα σημείο χειρότερο από εμάς με τα μνημόνια. Άρα, σας λέω και πάλι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε εδώ για να κουβεντιάζουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έχουμε και τη διάθεση να κάνουμε τις αλλαγές. Αυτές που χρειαζόμαστε όλοι για να είμαστε ευχαριστημένοι με το σύστημα υγείας. Κύριε Κοτσιόπουλε, παρακολουθώντας αυτά τα οποία είπατε. Ο πειρασμός ήταν μεγάλο σε σχέση φυσικά με το κομμάτι της ψηφιοποίησης και των εργαλείων της τεχνολογίας, των νέων τεχνολογιών που έρχονται επικουρικά και συστηματικά να αλλάξουν, αν θέλετε, και τον υγειονομικό χάρτη. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη χώρα μας. Είμαι σίγουρο ότι θα αλλάξει και ο τομέας της υγείας εποφελία όλων μας. Από το πιο απλό, ότι μπορώ να δω εγώ ξαφνικά πώς είναι ο φάκελός μου και να ανακαλύψω ότι κάποιος ασυνείδητος έβαζε μέσα συνταγές που εγώ δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Την ίδια στιγμή όμως έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια τάση να βασιζόμαστε πολύ περισσότερο στις πλατφόρμες, στα εργαλεία και στους αλγορίθμους και πολύ λιγότερο στο ανθρώπινο δυναμικό που ειδικά στον τομέα της υγείας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και όταν λέω ανθρώπινο δυναμικό δεν εννοώ νοσοκόμους, νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς, εννοώ αυτό που λέμε τεχνοκράτες, διοικητές, οι υπόλοιπες υπηρεσίες, οι οποίες είναι ακριβώς στο ίδιο χάλι, θα μου επιτρέψω να σας πω, με όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, έτσι όπως παλιά το ξέραμε εμείς στο δημόσιο. Δηλαδή, το διοικητικό, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών προσωπικό ενός νοσοκομείου, που είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος οργανισμός και να διοικηθεί και να υπηρετηθεί διοικητικά, δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Ενώ αντίστροφα, νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, από τον τραπεζοκόμο μέχρι τον οδηγό του ασθενοφόρου και φυσικά το ιατρικό μας προσωπικό, είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η παρατήρηση ότι όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, το τελευταίο που μας απασχολεί και με απασχολεί είναι το κομμάτι αμιγώς της τεχνολογίας. Όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, μιλάμε πρώτα για ανθρώπους, μετά για διαδικασίες και μετά για τεχνολογία. Συνεπώς, όταν σχεδιάσαμε αυτό το ψηφιακό πρόγραμμα με τον κύριο Πιερακάκη, αυτό που είχαμε μέσα και είναι στην καρδιά του, είναι το πώς οι άνθρωποι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη νέα πραγματικότητα όπως θα διαμορφωθεί. Είναι πράγματι γεγονός ότι η γραφειοκρατία μέσα στα νοσοκομεία ταλαιπωρεί και τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, το διοικητικό προσωπικό, ταλαιπωρεί όμως πολύ και τους ασθενείς. Θα έχετε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που ταλαιπωρούνται και μέσα στο νοσοκομείο, κουβαλώντας το εισιτήριο, το εξιτήριο, πηγαίνοντας και από εδώ και από εκεί, και αυτό είναι κάτι που έχουμε. Να σας πω το πιο απλό. Γιατί αυτό είναι. Φίλος μου, ο οποίος είναι χρόνια νεφροπαθής, κάνει αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα, μου είπε ότι πέραν όλων των υπολείπων προβλημάτων του, όλη η μονάδα της αιμοκάθαρσης που κάθονται επί 3-4 ώρες οι άνθρωποι, ταλαιπωρούνται γιατί για ένα περίεργο λόγο δεν τους βάζουν ίντερνετ. Δηλαδή, ενώ έχει τις υποδομές στο νοσοκομείο, δεν βάζουν ένα επιπλέον για να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι 3-4 ώρες. Σας λέω το πιο απλό, το οποίο είναι ενδεικτικό, αν θέλετε, αυτό που λέμε τι θες, πολυτέλειες θες. Πραγματικά, νομίζω ότι πραγματικά δουλεύοντας με τους ανθρώπους που είτε νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με τις ενώσεις των ασθενών, μπορούμε να βρούμε λύσεις για τα απλά θέματα. Ήδη το κομμάτι αυτό που λέμε το entertainment των ασθενών είναι κάτι το οποίο το έχουμε εντάξει και στο ογκολογικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ούτως ώστε να περάσουμε σε μια νέα εποχή που να αξιοποιήσουμε καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό. Ξέρετε, το ΕΣΥ δεν έχει ούτε πολύ διοικητικό προσωπικό, ούτε πολύ νοσηλευτικό, ούτε πολύ ιατρικό. Άρα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να γλιτώσουμε χρόνο μέσα στο νοσοκομείο, να κάνουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο εύκολα για όλους μας. Αυτό
πιστεύω ότι είναι εφικτό. Νομίζω ότι το σχέδιο που έχουμε καταθέσει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι ολοκληρωμένο και θα άξιζε κάποιος να το διαβάσει και να δει όλες του τις πτυχές. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα επόμενα 4-5 χρόνια που διαρκεί το Ταμείο Ανάκαμψης και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία όλοι να δουλέψουμε μαζί, να δουλέψουμε με τους ανθρώπους. Ίσως να προλάβουμε να ενταχθούν όλα και να μην τις σταματήσουμε στη μέση κατά το καλό μας. Κοιτάξτε, θα απαντήσω σε κάτι που αναφέρατε πριν, αν αυτό το πράγμα είναι wishful thinking ή αν πράγματι θα γίνει. Κοιτάξτε, το Ταμείο Ανάκαμψης μας δίνει πάρα πολλά χρήματα να κάνουμε τώρα παρεμβάσεις. Επιλεγμένες όμως παρεμβάσεις. Επιλεγμένες παρεμβάσεις. Το πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει έχει μια σειρά από project τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αν τα καταφέρουμε, πραγματικά θα έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους που είτε θέλουν την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε δουλεύουν μέσα στο Σύστημα Υγείας, να έχουν μια διαφορετική καθημερινότητα. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και με τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει, βλέπετε πόσο πιο εύκολα θα μπορούσαν να έχουν γίνει τα πράγματα. Άειλη συνταγογράφηση, My Health App, το κομμάτι του εμβολιασμού και της πρόσβασης των πολιτών στα ραντεβού, όλα αυτά δίνουν ένα taster για το μέλλον. Ναι, κάπως έτσι, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαν να είναι τα νοσοκομεία και στο μέλλον. Να ξέρω ότι 9 και 4 έχω άειλα ραντεβού στο τάδε σημείο του νοσοκομείου με τον τάδε γιατρό. Που είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα υλοποιήσουμε, η πλατφόρμα το ραντεβού για τα νοσοκομεία, που δανείζεται τη τεχνογνωσία των ραντεβού με τα εμβόλια. Έτσι. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα δείτε στο μέλλον. Από την έρευνα αυτή την τελευταία που κάνατε και γενικότερα την ασχόλησή σας, θα ήθελα απλώς να μου πείτε επιγραμματικά, συμπερασματικά, 1, 2, 3 σημεία τα οποία αξίζει έτσι να εντυπωθούν στο μυαλό μας σε σχέση με το ΕΣΥ. Μίλησα ήδη για ανάγκη αξιοκρατικής διοίκησης και ενώ σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι το ΕΣΥ δεν πρέπει να διοικείται όπως διοικείται μέχρι σήμερα, στην ουσία από το γραφείο του εκάστοτε υπουργού ή της ηγεσίας της εκάστοτε κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας. Άρα πρέπει να έχουμε και σε ανώτερο επίπεδο και σε όλα τα επίπεδα αξιοκρατική διοίκηση, ώστε να μετατραπεί το ΕΣΥ από ένα προβληματικό κρατικό οργανισμό σε ένα σύγχρονο δημόσιο οργανισμό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός του νοσοκομιακού χάρτη. Διότι τα νοσοκομεία μας δεν έγιναν με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού κάθε περιφέρειας. Έγιναν μέσα από μια ιστορική εξέλιξη και κάτω από κάποιες πολιτικές πιέσεις. Άρα εδώ έχουμε ανάγκη να επανασχεδιάσουμε το νοσοκομιακό χάρτη. Και όταν λέω να επανασχεδιάσουμε, όχι σε επίπεδο κλινών, γιατί δεν μας λείπουν κρεβάτια. Αυτό που μας λείπει είναι μια ορθολογική κατανομή κλινικών και εργαστηρίων. Το τρίτο, θα έλεγα, είναι η περίφημη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Που εκεί είναι ίσως το μόνο σημείο, κυρία Πυργιώτη, και έχει ενδιαφέρον αυτό, που υπάρχει στην ουσία συνένεση στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Και στα κόμματα και οι πολίτες και όλοι λέμε το ίδιο πράγμα. Λέμε ας αποκτήσουμε επιτέλους πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, ίσως θα πρέπει να έχει ήδη γίνει αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Το τελευταίο σημείο επίσης που είναι κρίσιμο είναι το θέμα των εργασιακών σχέσεων, που πολύ σωστά το έθιξε η κυρία Γκάγκα. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το ζήτημα, διότι αν δεν αλλάξουμε τις εργασιακές σχέσεις, τις αμοιβές, το πώς θα έρθουν οι ιδιωτικοί πόροι μέσα από την ιδιωτική ασφάλιση στα δημόσια νοσοκομεία και στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν θα μπορέσουμε ούτε τους νέους επιστήμονες να κρατήσουμε στη χώρα μας, ούτε να δημιουργήσουμε μια καινούρια σχέση μέσα εργασιακή στο περιβάλλον το υγειονομικό, που να αποδίδει σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας. Κυρία Γκάγκα, έχετε τον τελικό λόγο. Και ως κυρία και ως υπουργός, και τα δύο. Λοιπόν, νομίζω ότι γενικά συμφωνώ μαζί σας ότι συμφωνούμε όλοι ότι η πρωτοβάθμια είναι ώρα για την πρωτοβάθμια. Απλώς βλέπουμε ο καθένας την πρωτοβάθμια τελείως διαφορετικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, κάποιοι βλέπουμε την πρωτοβάθμια σαν gatekeeping από γενικούς γιατρούς, όπως παραδείγματος χάρη οι θεσμοί. Κάποιοι βλέπουμε την ελληνική πραγματικότητα και λέμε: μα δεν έχουμε αυτούς τους γενικούς γιατρούς, αλλά στην πρωτοβάθμια πρέπει να έχουμε τους γιατρούς που αυτή τη στιγμή είναι στην πρωτοβάθμια και βλέπουν τους ασθενείς με τα χρόνια προβλήματα και είναι οι γιατροί τους. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους στο δικό μας σύστημα να μπορούμε να έχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στο ότι θέλουμε
ένα καλό σύστημα υγείας με εύκολη πρόσβαση για τους αρρώστους, εύκολο να στην πλοήγηση, δηλαδή να μπορώ να ανοίγω τον υπολογιστή μου και να λέω σήμερα εφημερεύει το Λαϊκό ο Ευαγγελισμός και το Κέντρο Υγείας της Βούλας, σας λέω ένα παράδειγμα, της Γλυφάδας. Έχω αναμονή μισή ώρα στη Γλυφάδα, 3,5 ώρες στο Λαϊκό και 5,5 στον Ευαγγελισμό και να διαλέξω που θέλω να πάω. Πράγματα δηλαδή που κάνουν τη ζωή μας κατευθείαν πιο εύκολη. Αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή ψηφιακά κομμάτια για να τα κάνουμε εύκολα και θα τα βάλουμε σε... Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να υπάρχει διασύνδεση από τον περιφερειακό γιατρό, τον αγροτικό γιατρό, τον πρωτοβάθμιο γιατρό στο δευτεροβάθμιο κέντρο που μπορεί να είναι την ώρα που είναι ασθενής εκεί και να είναι τηλεϊατρική ή μπορεί να είναι γιατί χρειάζεται κάποια νοσηλεία κάπου αλλού και να είναι η διακομιδή του αρρώστου εκεί. Και να υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι της ομάδας, της συνεργασίας που σήμερα είναι απαραίτητο για να έχεις καλή υπηρεσία υγείας. Δηλαδή, σας λέω παράδειγμα ενός ασθενούς, παράδειγμα τους χάρη ένας καρκινοπαθής που παίρνει διάγνωση για πρώτη φορά, από το πώς θα του υποθεί αυτό, πώς θα του δώσουν τα νέα, ποιος θα τον υποστηρίξει αμέσως μετά, ποια θα είναι η ομάδα που θα τον αναλάβει και εννοώ ότι θα τον αναλάβει από την επιβεβαίωση της διάγνωσης και όλο τον έλεγχο που χρειάζεται σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας και αν ομιγέννητο τα πράγματα πάνε άσχημα και στο κομμάτι της υποστήριξης, αν θέλετε. Άρα, νομίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Η πανδημία μας έκανε να σταματήσουμε λίγο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις το χάρτη υγείας και να αλλάξεις πράγματα ενώ χρειάζεσαι τις υπηρεσίες υγείας και τις δομές έτσι όπως υπάρχουν. Άρα, ναι, είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε πώς είναι τα πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά είναι αναγκαστικά ένα. Πρέπει να σταματήσεις και να δεις πώς θα λειτουργήσεις με τις υπάρχουσες δομές τώρα. Αλλά σίγουρα παράλληλα τρέχει όλη η αξιολόγηση. Μιλάμε με τις τοπικές κοινωνίες για το τι θα αλλάξει, τι θα βελτιωθεί, τι θα διαφοροποιηθεί στα νοσοκομεία. Είναι σαφές ότι δεν μπορείς να έχεις νευροχειρουργική κλινική σε κάθε νοσοκομείο. Άρα, ποια είναι τα νευροχειρουργικά κέντρα, ποια είναι τα καρδιοχειρουργικά κέντρα. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν για όλα τα πράγματα σε κάθε περιοχή. Και νομίζω ότι είμαστε εκεί. Είμαστε κοντά. Και θεωρώ ότι όλος ο κόσμος στην Ελλάδα είναι μαζί σε αυτό το εγχείρημα. Κύριε Τούντα, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε. Άρα να προχωρήσουμε όλοι μαζί, με κοινωνική συνένεση πραγματικά. Και να πω και πάλι, είχαμε προχθές στη Βουλή μια συζήτηση για την πανδημία και το τι κάνει στο σύστημα. Και ένα κομμάτι ήταν, ας πούμε, αν είναι πολιτικό. Πιστεύω απόλυτα ότι η υγεία δεν είναι πολιτικό και δεν πρέπει να έχει μικροπολιτικά πρόσημα. Έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα υγείας σε διάφορα συστήματα. Είναι σημαντικό αυτό που θα κάνουμε να είναι προσανατολισμένο στον ασθενή, με εξελισσόμενο, με βλέμμα όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον και να προσφέρει ασφάλεια και στους ασθενείς και στους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία, κύριοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, πάνω από όλα υγεία, το λέμε και από μόνοι μας. Και ελπίζω στην επόμενη χρονιά να μην έχουμε μόνο υβριδικό, να έχουμε και κανονικό πλήρες συνέδριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η ΕΛΠΕΝ είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, χάρη στις σύγχρονες υποδομές της, τις πρωτοποριακές της έρευνες, την ισχυρή διεθνή δραστηριότητα και τη μοναδική συνεισφορά της στην εθνική οικονομία. Με όραμα να πρωταγωνιστούμε στην ανάπτυξη του ελληνικού φαρμάκου και να διευρύνουμε την παρουσία μας στις διεθνείς αγορές, δημιουργούμε για πάνω από 50 χρόνια θεραπείες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Στοχεύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους και προχωράμε δυναμικά μπροστά. ΕΛΠΕΝ. Σταθερά στην κορυφή.
Basking in the sunshine. I watch a songbird fly. Walking by the river, staring at the blue sky. Αν θέλεις ένας τόπος να γεμίσει ζωή, πρέπει πρώτα να γεμίσει παιδιά. Στη EuroLife FFH, σε συνεργασία με τη Hope Genesis, κάνουμε μαζί ένα πρώτο βήμα ενάντια στην υπογεννητικότητα σε 10 περιοχές της Ελλάδας. Γιατί όταν ένα θέλω έχει αξία, πρέπει να παίρνει ζωή. EuroLife FFH. Τι έχει αξία για σένα? Health is a universal language. Understood by everyone. That's why at GE Healthcare, we're creating what doctors, researchers, and scientists need to pursue a healthy future. Not just for the first world, for the whole world. For us, healthcare is more than just a business. It's a mission. Whether it's clear imagery that provides confidence, tools and therapies that make medicine truly personal, or ideas that work just as well in a remote village as they do in major cities. We make the complex feel simple. We start with the best outcome imaginable and then invent, partner, and build towards our aspirations. Our machines, our software, our solutions, and our people make a genuine difference because we never lose sight of what healthcare really needs, the human touch. We're committed to improving lives in moments that matter. Some of those moments are personal, some are shared, some are small, and some change our lives. We're privileged to be present for all of them, and we're committed to making the outcome better every time for every person in every way we can. Πως κάθε μέρα είναι και μια μάχη. Και είναι. Άλλωστε για εμάς ήταν πάντα. Ξέρω όμως πως δεν είμαι μόνη. Αρκεί να κοιτάξω γύρω μου. Καθένας στο πόστο του. Από την πρώτη στιγμή. Κάνοντας ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να είμαστε εμείς καλά. Για να μπορούμε να φροντίσουμε όλους εσάς. Γιατί όταν είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά, είσαι και στα δύσκολα. Σαράντα χρόνια τώρα, στον Όμιλο Βιοιατρική, βαδίζουμε δίπλα σε κάθε οικογένεια με ένα και μοναδικό σκοπό. Την προάσπιση της υγείας όλων. Γι' αυτό, εδώ και 40 χρόνια, επενδύουμε συνεχώς. Σε κορυφαίους συνεργάτες. Σε εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Σε προηγμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Σε πλέον σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Σε πιστοποιήσεις από ηγετικούς οργανισμούς του κλάδου μας. Σε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και συνεργασίες. Στη στήριξη της χώρας και την κοινωνική προσφορά. Επενδύουμε πάνω απ' όλα στον άνθρωπο. Για να αισθάνεστε όλοι εσείς και οι αγαπημένοι σας σιγουριά και ασφάλεια κάθε φορά που εμπιστεύεστε την υγεία σας στον Όμιλο Βιοιατρική. 40 χρόνια Βιοιατρική. Είμαστε εδώ για την υγεία όλων.